τόσο η προσέγγιση του κύριου Αναστασιάδη, όσο και η προσέγγιση του κύριου Ευηλίκα για τον Κυπριακό, οδηγούν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Σε αυτό που στόχευαν διαχρονικά οι εχθροί της Κύπρου. Να ανοίξει δηλαδή ο δρόμος για τη διχοτόμηση. Πρόσφατα ορισμένοι απέδωσαν στο ΑΚΕΛ ένα πολύ βαρύ χαρακτηρισμό. Είπαν ότι είμαστε επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι είναι αυτοί που πειραματίζονται. Αυτοί που φλερτάρουν με ακραίες προσεγγίσεις, είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση. Αυτοί που άλλαξαν τόσες φορές τις θέσεις τους, που κινδυνεύουν και ήδη να ξεχάσουν τι πραγματικά πρεσβεύουν. Μήπως δεν είναι ο κύριος Βιλίκας που υποστήριζε τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία με κάθε ευκαιρία. Μήπως δεν είναι αυτός που καλούσε την τουρκοκυπριακή ηγεσία να συμμορφωθεί με το στόχο της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας που από κοινού καθορίστηκε. Την ίδια στιγμή συνάντησε τον κύριο Αναστασιάδη στην πιο προχωρημένη του θέση, γράφοντας ότι θα πρέπει η ελληνοκυπριακή ηγεσία να μελετήσει το ενδεχόμενο μιας χαλαρής ομοσπονδίας, ενώ προλογίζει βιβλία με συνταγές για λύση δύο κρατών. Μήπως δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης που υποστήριζε πεισματικά την διεξαγωγή διευρυμένων συνομιλιών? Δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης που δήλωνε απερίφραστα ότι θα αποδεχόταν εκ περιτροπής Προεδρία χωρίς εκτελεστικές εξουσίες? Δεν είναι αυτός που υποστήριζε την εκ περιτροπής Προεδρία και την παραμονή επίκων, λέγοντας πως όταν υπάρχουν επιστολές προκατόχων, αυτές παραμένουν στο τραπέζι? Οι συνεχείς μεταλλάξεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαρακτήριζαν ανέκαθεν την πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού και της ηγεσίας του στο Κυπριακό.